Πρόεδρε, πλησιάζοντας στις προεδρικές εκλογές και βλέποντας και το Αγγέλ χαμηλά τη συσπήρωσή του, φτάνει να αναφέρεται στα τραγικά γεγονότα του 1974 μέσω ενός ψηφίσματος μίσους. Το ΕΛΑΜ θα καταψηφίσει το συγκεκριμένο ψήφισμα. Αποτελεί μάλλον κείμενο το οποίο διδάσκεται στις κάθε κοινότητες εδώ στα Περβόγια, στο οποίο για του λόγου του αληθές πάμε αρκετά συχνά των τελευταίων καιρών και είναι πολύ φιλικό το περιβάλλον. Αλλά από εκεί και πέρα, εκείνο που πετυχαίνουν είναι την καλλιέργεια του εθνικού διχασμού μέσω αρκετών ιστορικών ανακριβιών. Η Κύπρος αρκετά υπέφερε τις τελευταίες δεκαετίες από την ευφύλια διαμάχη και όσοι επιμένουν κάποιοι σε αυτά τα ζητήματα, τότε δεν θα συσταθεί έναν αραγές εθνικό μέτωπο απέναντι στην προκλητικότητα και επεκτατικότητα της Τουρκίας. Άλλωστε, ο πρώτος ο οποίος έδωσε τον διάσημο κλάδο ελέας ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος το 1974 με την επιστροφή του στην Κύπρο, αντιλαμβανόμενος ότι η συνέχιση αυτής της ευφύλιας διαμάχης με ανοιχτή την πληγή της πρόσφατης τουρκικής βολής θα οδηγούσε σε μια εθνική τραγωδία. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε πολλές φορές καταδικάσει την εσωτερική αντιπαράθεση που υπήρξε, το πραξικόπημα και όλες τις ενέργειες που οδήγησαν στην τραγωδία του 1974. Σε καμία όμως περίπτωση δεν πρόκειται να συνενέσουμε στην προσπάθεια του ΑΚΕΛ να χτίσει πολιτικές καριέρες πάνω στην τραγωδία του λαού, όπως πράττει τις τελευταίες δεκαετίες. Και δύο σημεία. Επειδή γίνεται αναφορά στο ψήφισμα και στον αρχηγό της ΕΟΚΑ, τον Γεώργιο Γρίβα Διενή, να θυμίσω απλά ότι αυτό το σώμα τον ανακήρυξε άξιον τέκνο της πατρίδας, χωρίς καμία αρνητική ψήφο, ενώ ο πρώτος γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ, Πλουτής Σέρβας, δήλωσε ότι και αν ήταν ο Γρίβας αντριώδης και μεγαλειώδης ο ανταρτοπόλεμος της ΕΟΚΑ. Το δεύτερο σημείο είναι ότι τα υπόλοιπα κόμματα με αυτήν τους την υπερψήφιση αναιρούν πλήρως τη θέση την οποία ανέλαβαν πριν κάποιες εβδομάδες όταν ψήφισαν στην Επιτροπή Οικονομικών για το Μουσείο στη Χλώρακα και για τα λεφτά και για τα κονδύλια τα οποία αφορούν την Έλλη Χριστοδουλίδη, την ξεναγώ στο αρχηγείο της ΕΟΚΑ. Και ο τελευταίος σημείο, το ΑΚΕΛ είναι καλύτερο να ασχοληθεί με τον Ευρωβουλευτή που τον εκπροσωπεί, ο οποίος εμφανίζεται ως εκπρόσωπος της Άγκυρας στο Ευρωκοινοβούλιο και όχι της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι η καταψήφιση ακύρωσης του τουρκολιβικού μνημονίου που έχει άμεση σχέση με τα συμφέροντα της Κύπρου μας. Για μας, παράδειγμα εθνικής ενότητας αποτελεί Ισπανία, που απέναντι στην ευφύλια διαμάχη του λαού της δημιούργησε ένα μνημείο, κύριε Πρόεδρε, εθνικής συμφιλίωσης με την επιγραφή για όλους, δεξιούς, αριστερούς και εντρώους, τους πάντες. Έπεσαν για το Θεό και την Ισπανία. Αυτό έπρεπε να ήταν το παράδειγμά μας.